Δημοσίευμα τη εφημερίδα Washington Post έφερε στο φω την επεισοδιακή τηλεφωνική συνομιλία του Ντόναλτ Τραμπ με τον Πρωθυπουργό τη Αυστραλία. Ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να διέκοψε απότομα το τηλεφώνημα την ώρα που συζητούσαν τη συμφωνία των δύο χωρών για τι ανταλλαγέ προσφύγων. Μέσα από το αγαπημένο του Twitter, ο Τραμπ χαρακτήρισε το πρόγραμμα ανόητο και τόνισε ότι θα το μελετήσει. Σύμφωνα με τη Washington Post, ο Τραμπ είπε στον Μάλκομ Τέρνμπουλ ότι την ίδια μέρα είχε μιλήσει με άλλου τέσσερι ηγέτε και αυτό το τηλεφώνημα ήταν μακράν το χειρότερο η Αυστραλία περιορίστηκε να χαρακτηρίσει τη συνομιλία ειλικρινή. Ο πρόεδρος με διαβεβαίωσε ότι θα τιμήσει τη συμφωνία που υπογράψαμε με τη διακυβέρνηση Ομπάμα σχετικά με τη μετεγκατάσταση προσφύγων. Η συμφωνία μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Καμπέρα υπογράφηκε πέρυσι. Προβλέπει τη μετεγκατάσταση στις Ηνωμένε Πολιτείες 1250 ετούντων άσυλο που φιλοξενούνται σε νησιά του Ειρηνικού.